ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Να σταματήσουμε να αγοράσουμε κάτι έτοιμο να φάμε. Προτιμάς σουβλάκια, κοτόπουλο, μίτσα, τι προτιμάς? Πετροπαλή, εξήχασες, αφού νηστεύκουμε την εβδομάδα. Ας το καλό. Επάθαμε τη σήμερα. Ξίασα να πάω το μεσημέρι στο μαϊκό του Σαββίου, πάω κάθε μέρα. Να φάω ό,τι τραβάει ψυχή. Είπες τίποτε, Πέτρο? Όχι. Σήμερα λέω εύκολα με μια ντασινόπιτα. Πόψε φαντάζομαι καμιά πατάτα βραστή. Καμιά ελιά να πιέζουμε και να κουρκουρίζει η κοιλιά μας ούτε νύχτα πάντα. Εν πειράζει, εν και χάνεις τίποτε, μάλλον κερδίζεις. Τι κερδίζω ρε Μαρία? Κερδίζεις την αγάπη του Θεού, κερδίζεις την υγεία σου. Καθαρίζει ο οργανισμός σου και η ψυχή σου που τις ακαθαρσίες. Μα γιατί σταμάτησες? Κάτι έσυμε στη μέση του δρόμου. Έκοψες το δρόμο, δάμε που σταμάτησες. Εν έναν τυρί, Μαρία. Έναν κοκκινό στρογγυλό τυρί. Έπιαστο. Τι έθελε, να το αφήκω μες στη μέση του δρόμου? Κάποιος θα το έχασε, ένα λόπος. Σίγουρα. Κάποιος εψούμνησε, ήταν με μοτόρα ανυποδήλατο, φαίνεται και έπεσε του. Ναι, έτσι φαίνεται. Αλλά χάζει που νάζει τώρα που ενδεφάει σπίτι του και να γυρεύει το τυρίνα. Με γελάς, Πέτρο. Τούν το πράγμα να είναι για γέγια. Τι θέλεις ρε μάνα μου, να κλαίω επειδή κάποιος έχασε το τυρίν του? Το ήταν τυχερό μου, φαίνεται, να το έβρω εγώ, να το φάμε εμείς. Όχι να το φάμε, μα είσαι στα καλά σου. Η μεγαλύτερη αμαρτία να κάνουμε έτσι πράγμα χριστουγεννιάτικα. Θα μας το συγχωρέσει ποτέ ο Θεός. Άντε πάλι, έμπηκε ο Θεός μες στη μέση. Μα να αμαρτίασει όρ, γιατί βράναν τυρί, χάμε και να το φάω. Το τυρί να ανήκει σε κάποιον άλλο και δεν έχουμε το δικαίωμα να το κρατήσουμε. Φέρ το δά, να ανοίξω το παράθυρο, καλό να το πετάξουμε έξω, να τελειώνουμε αφού δεν έχουμε δικαίωμα να το κρατήσουμε. Όχι, Πέτρο, έτσι πας να το πετάξεις έξω. Τι θέλει να κάνω τότε? Περίμενε, να σκεφτούμε. Σκέφτου εσύ, γιατί εγώ δυσκολεύομαι να βρω τη λύση. Πέτρο, είδα το, να το παραδώσουμε στην αστυνομία. Τα πράγμα. Το τυρί, Πέτρο, να το παραδώσουμε στην αστυνομία. Μαρία, σοβαρό μιλάς τώρα, για στιέρκεις με. Πού είδες το αστείο τώρα? Μα να παραδώσουμε το τυρί στην αστυνομία. Ναι, Πέτρο, να το παραδώσουμε. Ποιος δεν το παραδώσει? Εγώ πάντως δεν μπορώ να πάρω την αστυνομία σε έναν τυρί και να τους πω ύβρα το χαμέ. Έτσι είπε μου, κύριε, είσαι δηλός. Θα πάω εγώ να παραδώσω το τυρί. Μα ρε, μάνα μου, να μας πάρω για πελούς στο φρενοκομείο αν κάνουμε έτσι πράγμα. Ας μας πάρουν όπως θέλουν. Εγώ θα πράξω το καθήκον μου σαν καλή χριστιανή. Εν μπορώ να πέφτω τη νύχτα και να με βασανίζει η συνείδηση μου πως η βρανάντηρη που δεν μου ανήκει και εκαταχράστηκα το.
Α, και εσύ νομίζεις ότι οι αστυνομικοί να φροντίσουν να βρουν τον δικαιούχο που έχασε το τυρί? Έχουν τόσες σκοτούρες πας στην κέντρα τους. Το πολύ πολύ να το πάσει τζίνι να τελειώνει. Και ας το κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ θα πράξω το καθήκον μου στο ακέραιο και παρακάτω δουλειά δική τους, τους αστυνομικούς. Εγώ πάντως δεν πάω να παραδώσω το τυρί στην αστυνομία. Ναι, κυρία μου, ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Κάμετε ό,τι σας είπα και είναι εντάξει. Ναι. Άντε, γεια σας. Επελά να μας κόψε παραμονές Χριστούγεννα. Τουλάχιστον να προλάβουμε να φάμε την πίτσα που παραγγείλαμε. Χάθηκε ο νεαρός να τη φέρει. Τον πόρκετε. Συντυφωνή. Χαίρετε. Καλώς το παιδί. Μήπως παραγγείλετε πίτσα? Ναι, εμείς την παραγγείλαμε. Ορίστε, 4 λίρες και 20 σεντ. Έλα ένα πεντόλιρο, αρέσει τα δικά σου. 80 σεντ κάνουν, κύριε αστυνομία μου. Να κατάλαβα, Ελία. Ναι, όσον και μπεις, Ελία, Χριστούγεννα τώρα. Εσείς εμπιάνετε 13ο. Τέλος πάντων. Έλα άλλα 10 σελίνια. Ας είναι. Επί ευκαιρία σας στα πόσολας. Να μπορεί να μας πεις, Γεύ. Το κάνατε, κύριε αστυνομία μου. Δεν λέω να σας πω Χριστούγεννα μέρες. Άντε πέμα και τα κάλαντα. Αλλά πριν να μας τα πεις, πέμα και πόσα τα χρεώνεις. Να μην έχουμε ύστερα καμιά παρεξήγηση. Ψιλοπράματα, κύριε αστυνόμη μου, ψιλοπράματα. Ό,τι πρωινή το καθένας, μια δυο λίρες. Δεν να κλέφτουμε και ο κόσμος. Άντε έλα μια λίρα και ξεκίνα πριν να μετανιώσω. Θέλετε τα στα ελληνικά ή στα αγγλικά? Μα έτσι που να μας τα πεις. Ναι. Άντε για μου να χαρείς. Κι ας τα πράγματα σου και πιένε. Έχουμε και δουλειές μέσα. Καλά. Ναι, παρακαλώ. Ναι, αστυνομικός σταθμός. Πότε συνέβηκε? Εντάξει, ναι. Ένα στείλω κάποιο. Πού είναι? Έχει καμιά κούρσα στη μέση? Μια που πήρα αυτοκτονίες. Φάε ό,τι είναι να φάει και πιένε. Είναι στις πρώτες βοήθειες. Άμα να ακούεις έτσι πράγματα, μην ίσκεις η ώρα έτσι να φάεις. Μα γιατί επιμένεις, τι το παράλογο βρίσκεις? Την άλλη φορά ένας τραπεζικός υπάλληλος ήβρε έναν πορτοφόλι στο κατάστημα που εδούλευκε και παράδωσε το στην αστυνομία. Γράψαν το και εφημερίδες και είπαν τα καλύτερα λόγια για τον υπάλληλο, πως ήταν παράδειγμα τιμιότητας και υπόδειγμα τραπεζικού υπαλλήλου και κάμποσα άλλα. Ναι, Μαρία μου, αλλά το πορτοφόλι που ήβρε ο υπάλληλος είχε μέσα την ταυτότητα και τα στοιχεία του κατόχου του. Ήταν απλώς ζήτημα να του τηλεφωνήσουν του ανθρώπου να έρθει να το παραλάβει. Εμάς όμως το τυρί, ούτε τηλέφωνο εσύ πάνω, ούτε ταυτότητα, αλλά ούτε και κανένα άλλο στοιχείο που να μπορέσει η αστυνομία να έβρει τον δικαιούχο του. Τούτα ουλά δικαιολογίες. Πέτω καθαρά, θέλεις να φάεις το τυρί να τελειώνουμε. Μαρία, σε παρακαλώ. Ούτε που με σκέφτεσαι. Άτομα. Με ίντα μούτρα να πάω στην εκκλησία τα Χριστούγεννα. Με ίντα μούτρα να προσκυνήσω την εικόνα της Παναγίας, μεγάλη χάρη της, όταν ξέρω ότι δεν έκαμα το καθήκον μου σαν καλή χριστιανή. Αφού έμπαεις εσύ, θα πάω εγώ στην αστυνομία. Εντάξει, Μαρία, ζητώ συγγνώμη. Να πάω εγώ στην αστυνομία. Δεν το κατάλαβα από την αρχή ότι σε ενοχλά τόσο πολλά τούτη υπόθεση. Έλα, ησύχασε, κάτσε. Να πάω εγώ στην αστυνομία. Ναι, αστυνομικός σταθμός. Ναι, ακούω. Ναι. Είσαστε γείτονας εσείς, είπετε? Να σας παρακαλέσω, κύριε Κώστα, να με φύγετε ώσπου να μπορέσω να στείλω κανένα αστυνομικό. Όι. Δυστυχώς είμαι μόνος μου στο σταθμό. Έτυχα μας πολλά περιστατικά απόψε. Και δεν προλαβαίνουμε. Ναι. Ο άντρας της έφυγε. Μα είναι καθημερινό φαινόμενο τούτο. Το κάθεται πίνει, ώσπου να μεθύσει. Κι στραπάει έσω του και ξυλοφορτώνει τη γυναίκα και τα κοπελούθια του. Τι θα τη κάνω? Δυστυχώς, άμα είναι έτσι η κατάσταση, η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Ναι, κύριε Κώστα μου. Εντάξει, άντε, γεια. Χαίρετε. Χαίρετε. Μάλιστα. Σε τι μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Έχω βρει κάτι μέσα στον δρόμο και θέλω να το παραδώσω. Μπράβο, πολύ ωραία. Είσαστε ένα άξιο συγχαρητηρίο, κύριε. Το όνομά σας? Πέτρος. Πέτρος Αντρέου. Ναι, κύριε Πέτρο μου, πού είναι το πορτοφόλι? Μέσα στη τσέντα που κρατάτε.
Υπάρχουν τα στοιχεία του δικαιούχου. Ξέρετε, κατά κρίνια, είναι πορτοφόλι μου η ύβρα. Δεν πειράζει. Χρυσαφικά, είναι τα πράγματα. Είναι έναν τυρί. Τυρί? Ναι, ένα κόκκινο στρογγυλό τυρί. Έχω το μέσα στη τσάντα την νάιλο. Α, μάλιστα. Ελάτε μέσα, κύριε Πέτρου. Ελάτε. Κάτσετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πείτε μου, πού το ήβρετε το τυρί? Μέσα στη μέση του δρόμου, πριν από μισή ώρα περίπου, σαν επί ένα σπίτι με το αυτοκίνητο. Α, καλά. Γιατί θέλετε να το παραδώσετε στην αστυνομία? Πού αλλού μπορώ να παραδώσω κάτι που το ήβρα μέσα στη μέση του δρόμου και δεν μου ανήκει? Σωστά, έχετε δίκιο. Περιμένετε ένα λεπτό να κάνω ένα τηλέφωνο και ναι, να ξανάρθω. Ναι, κύριε Νικό. Ναι. Ακούω μια υπόθεση και πρέπει να μπορεί να κάνω. Ναι, άκου. Ήρθε τώρα ένας κύριος. Ναι, ένας καθώς πρέπει κύριος και θέλει να παραδώσει λαλή ένα τυρί που ήβρε χαμένο στον δρόμο. Ναι, όχι, όχι, όχι. Είναι ένας καθώς πρέπει κύριος. Μα σοβαρά. Πάντως δεν του φαίνεται. Εντάξει, κύριε Νικό, εντάξει. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Πείτε μου, κύριε Πέτρο, ήταν βράδυ που ήβρετε το τυρίνο, ξανά είχε φως. Νομίζω ήταν σκοτεινά. Νομίζεις? Ναι. Δηλαδή, δεν είσαι σίγουρος? Καλά, πώς γίνεται κάτι που έγινε και πριν μισή ώρα, να με θυμάστε αν ήταν νύχτα ή μέρα? Πρέπει να ήταν νύχτα. Πρέπει να ήταν. Ναι. Δηλαδή το νομίζω γίνει και πρέπει τώρα. Καλά, πέντε μου, αφού ήταν νύχτα, πώς είδετε το τυρί μέσα στο σκοτάδι? Κοιτάξτε, σαν επίεννα, τα φώτα του αυτοκινήτου εδώκαν πάνω σε κάτι στρογγυλό μέσα στη μέση του δρόμου. Μάλιστα, προσπέρασα το σημείο και έβαλα πισινή. Όταν εγκατέβηκα, διαπίστωσα πως ήταν τυρί. Μάλιστα, καλά. Πέ μου, κύριε Πέτρο, το σημείο του δρόμου που ήβρετε το τυρί, πώς ήταν? Ξέρω εγώ, κανονικός άσφαλτος. Όχι, θέλω να πω, ήταν ανήφορος, κατήφορος, ίσως, πώς ναι, ήταν? Νομίζω ήταν λίγο ανήφορο. Νομίζετε? Ναι. Νομίζετε ή είσαστε σίγουρος? Πρέπει να ήταν ανηφορικός. Ένα λεπτό, κύριε Πέτρο. Πώς γίνεται ένα πράγμα στρογγυλών, όπως το τυρί, να πάνω σε ανήφορο? Α, ναι, έχετε δίκιο, ναι. Έμπρεπε να ήταν ανήφορο. Ναι. Τώρα θυμήθηκα. Όχι, ήταν ίσως ο δρόμος και ακριβώς μετά ξεκινούσε το ανήφορο. Σαν να μην μας τα λαλείτε, κύριε Πέτρο, καλά. Πέ μου, είσες μάρτυρες? Μάρτυρες, τι μάρτυρες? Μάρτυρες. Ήταν κανένας μαζί σου, είδες σε κανένας? Ήταν η γυναίκα μου. Η γυναίκα σας? Ακίνητο, ναι. Είσαστε παντρεμένος? Ναι, είμαι. Γιατί είναι παράξενο να είμαι παντρεμένος? Όχι. Περιμένετε ένα λεπτό να ξανακάμω ένα τηλέφωνο και... Να περιμένω, ναι. Μόνο σας παρακαλώ, συντομεύετε λίγο γιατί ακόμα δεν μπήκα σπίτι. Ναι, εντάξει, περιμένετε. Περιμένω. Ναι, παρακαλώ, τηλεφωνώ από αστυνομικό σταθμό. Έχω κάποιον δαμέ. Ναι. Μπορείτε να μου στείλετε ένα αυτοκίνητο με θηλιό νοσοκόμους? Ναι, κοιτάξτε, καλύτερα στείλετε μου τρεις νοσοκόμους, γιατί μπορεί να αντισταθεί δύο. Ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ, γεια. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πέτρο, έπιαν το τυρί και έγινε και καπνός.
Ξέραν εγώ ότι αν να μας πάρουν για πελούς του φρονοκομείου, έτσι έγινε και είναι ακριβώς. Μα θέλεις να πεις ότι ο αστυνομικός θα τηλεφωνά μπροστά σου, να έρθουν να σε πάρουν μέσα. Όχι, όχι τέλεια μπροστά μου. Επίε μέσα. Αλλά εγώ άκουγα τι έλεγε στο τηλέφωνο. Ναι, κατάλαβε περί τίνος πρόκειται. Εξήγησες το ακριβώς τι συνέβηκε. Ποτέ δεν κατάλαβε. Έκαμε μου ολόκληρη ανάκριση. Όχι αν ήταν ανήφορο ή κατήφορο, ο τόπος πίπρα το τυρί. Όχι αν έχω μάρτυρες. Έκαμε με τζέγκεθα. Σαν το μεγαλύτερο εγκληματία σιό. Κύριε, λέει και θαυμαστά τα έργα σου. Τέλος πάντων, ετοίμασες τίποτε να φάμε, έπεσε τα αρφάνι μου. Όχι, Πέτρο, μα είσαι πολλά ανέσθητο. Εσύ στρα από τούτα ούλα που γεννήκαν, εσύ μόνο το φαΐ σκέφτεσαι. Εκεί δεν ήταν σκεφτό, ρε μάνα μου. Μιλώ στο Μάζιν Όφ και ροντινά σκεφτό. Να δούμε με ποιον τρόπο θα επιστρέψουμε το τυρί στο δικαιούχο του. Μα δηλαδή, εξακολουθείς να θέλετε να το παραδώσουμε. Ναι, Πέτρο, εξακολουθώ να θέλω. Εγώ όταν αποφασίσω να κάνω μια καλή πράξη, δεν την αφήνω στη μέση με το πρώτο εμπόδιο. Καλά. Ετοίμασε τώρα κάτι να πάμε. Και αύριο το ρου. Αύριο. Λοιπόν, ούτε που με σκέφτεσαι. Ούτε που σε ενδιαφέρει πως θα κλείσω μάτι μου τη νύχτα από την αγωνία μου. Μα γιατί να με κλείσεις μάτι, ρε μάνα μου. Μα πώς μπορώ να κοιμηθώ όταν ξέρω ότι μέσα στο σπίτι μου υπάρχει κάτι που δεν μου ανήκει. Και καλά, πέμπω, τι θέλει να κάνω. Γιατί δεν θέλει να ανάγκησε, εγώ θα υποφέρω από τους συναισθηματισμούς σου, τους χριστιανικούς και τους φιλανθρωπικούς. Σκέφτηκα να βάλουμε μια αγγελία στην εφημερίδα. Για πράγμα. Μια αγγελία, Πέτρο, που να λέει ότι ευρέθηκε τυρί και παρακαλείται όποιος το έχασε να επικοινωνήσει με τον τάδε στο τηλέφωνο τάδε. Ξύχαστο. Ξέρεις πως θα στοιχίζει μια αγγελία στις εφημερίδες, α? Πώς? Το λιότερο 20 λίρες. Εμπολά 20 λίρες. Όχι, Ελία. Για έναν τυρί 3 λίρες να πάω να βάλω μια αγγελία 20 λίρες. Έξω οι πεζίνες μου. Έξω ο χρόνος που να σπαταλίζω. Αλλά τούτον παίζει με τίποτα. Προκειμένου να επανέβρει η συμβία μας την ψυχική της Γαλήνη, όχι 20 και 50 και 100 να μαγειριαστεί, πληρώνω. Το θέμα όμως είναι άλλο, Μαρία. Οι γνωστοί μας που θα δουν την αγγελία, τι θα σκεφτούν, α? Να γίνουμε το περίγελο του κόσμου, να μας δείχνουν και να γελούν. Για το πιο σοβαρό θέμα είναι η δουλειά μου. Τώρα χαίρομαι κάποιες εκτίμησης του μαστόρους μου και φαίνεται ότι με την πρώτη ευκαιρία να με προωθήσουν. Όταν όμως μάθω για την αγγελία, που πρώτα ύστερα κάποιος Χρυσόστομος να τους το ψιθυρίζει, τι πιθανότητες έχω εγώ να προαχθώ, χα! Το κουδούνι. Πάω να ανοίξω. Καλημέρα! Χρόνια πολλά και από χρόνια. Άντε τώρα. Άρα. Ελάτε, πάμε να σας κεράσω κάτι. Έλα, Χρυσό μου. Είχα μας το δαμένο, φαίνεται υπόψη. Τελευταία έκδοση πριν τα Χριστούγεννα. Έρχονται συνέχεια ανειδήσεις που τα τέλεξ, που τα φάξ, που τα τηλέφωνα. Η καημένη τυπογράφη κάτω περιμένουν πως να τελειώσουν πιο γλύωρα απόψε. Πού να ξέρουν τι γίνεται. Πιο όταν μπορεί, πιο γλύωρα αποκλείεται. Πιένε κάτω, κάτσε για καμιά ώρα, ξεκουράστο και στραλένετε. Όχι μια ώρα, μπορεί μου πει, θα ακούει πας να το ξημερώνει. Εμείς ξέρουμε, έτσι μέσα που γίνονται οι πόλεμοι και σκοτωμοί, ξέρουν το. Κυρίτσια, με πας και ανταλάβουμε λαμπρίμα, που τα καλά που τώρα είναι καλά στο σημείο. Μπαμπίτσα, πιένε και έλα σε μια ώρα. Μα για εσύ να επιμένεις ο γέρος μου, για που είπα τον να σκοράσω πιο πολύ ώρα σημερίζει. Άμα εσύ, αν έχει το πλάσμα να δουλέψει, δεν μπορεί να πει τίποτα. Στο κάτω
κάτω βάλουμε μόνο το τηλέφωνο μας στην αγγελία. Ναι, και να μας περλανίσκουν όλη μέρα. Να πιάνουν, να μας κάνουν φάρσες και να σπάζουν πλάκα. Και να είσαι σίγουρη, Μαρία, πως άμα βάλεις έτσι αγγελία, που την πρώτη ημέρα θα βρεθούν 100 μνηστήρες που να σου λαλούν ότι δικό τους το τύρι. Τι θα κάνεις τότε? Μα είναι δυνατόν να υπάρχουν συνανθρώποι μας που να λαλούν ψέματα για έναν τυρί? Δεν το πιστεύω. Αύριο να το δεις και να μην το πιστεύεις. Μην πειράζει. Εσύ βάρ την αγγελία και δεν θα σε ξαναενοχλήσω. Άρα, Μαρία, ύστερα που το μιλάει επιμένει να βάλουν την αγγελία ακόμα. Μ' αγαπάς, ξέρω το στην αρχή είναι πολλά διαφορετικό σε μεγάλα σχατήρι, μόλις χαρτωθήκαμε. Τώρα όταν στην εκκλησία να έρχεσαι μαζί μου, μπορώ εγώ να σου κάνω δεκατήρκα, να σου πλυντήσω, να σου σιδερώ, να σου μαϊρεύω. Εντάξει ρε Μαρία, καλά ρε Μαρία, σταμάτα να κλαίεις, εντάξει, ηρέμησε. Καλά, δε μου τι θέλει να κάνω, ζήτα μου ό,τι θέλεις. Αφού το ξέρεις ότι σ' αγαπώ, γιατί μου λαλείς ότι άλλαξα και ότι έτσι σ' αγαπώ. Να βάλεις την αγγελία. Να τη βάλω να ησυχάζει, να ησυχάζω κι εγώ. Άντε, αύριο πρωί να πάω στην εφημερίδα. Αύριο? Ω, υπόψε να μπει η αγγελία, αφού το ξέρεις ότι θα κοιμηθώ όλη νύχτα από την αγωνία μου. Μα τώρα είναι αργά, οι εφημερίδες πρέπει να εκκλείσαν. Όχι, η ώρα 12 κλείνουν. Αβιαστείς, προλαβαίνεις. Έλα, φορείς το σακάκι σου και τα παπούτσια σου, έλα. Να το φορήσω, φέρτου. Φορώ και τα παπούτσια σου. Να τα φορήσω και τα παπούτσια. Να πάω να φέρω το τυρί. Ναι, πιένε. Πόψε πελά να μας κυριολεκτικά. Με σηκώσαμε και λένου λίγο. Να, έφερε το τέλεξ. Έφερα το, να. Έρχεται το τελευταίο, πόψε. Τι τροπή που πήρε ο πόλεμος, δεν το φαντάζομαι. Καλά να είμαι προλάβουν ω τι 12. Μα έκανε ο πόλεμο, εσύ μπήκα για ένα σωρό γεγονότα στο εσωτερικό σήμερα. Περιμένετε να σα ενώσω με το αθλητικό τμήμα. Και τούτο για τα αποτελέσματα του αγώνα. Μα ποιοι έπαιζα σήμερα? Ήβρε τον Άγιο σου να ψει το γέρο σου. Ξέρω εγώ ποιοι μου παίζα. Πάλι μου βαρδίζα στην περιοχή με αμάχο. Υπολογίζεται, λέει το τέλεξ, ότι σκοτωθήκα σε γύρω στα 1000 γυναικόπαιδα. Εντάξει, ο κόσμο δηλαδή. Άμα να αρρωστήσει κανένα μωρό, να ευαισθητοποιούνται όλοι, να πάει το μωρό, να γιάνουν. Και που την άλλη σκοτώνουν εκατοντάδες και χιλιάδες μωρά εμψυχρό. Κάναν παραγγελία τα κοπέλια. Έφτα πάρα από τις σκάλες για να τους έβρει. Ευχαριστώ. Έχουμε και για τα μισός. Άρα είσαι να κάνουμε ένα καλό φαΐ. Χαίρετε. Συγγνώμη που σας ενοχλώ έτσι ώρα. Να... Ναι, τι θέλετε κύριε. Ήθελα να βάλω μια αγγελία. Μα για αγγελία να περάσετε αύριο το πρωί που το λογιστήριο μου είναι ανοιχτό. Εκτός και τίποτε σοβαρό, ναι, καμιά αγγελία θανάτου. Όχι, είναι για θάνατο. Αντρέα, βάζω το τηλέφωνο γιατί μιλώ στην άλλη γραμμή. Μισό λεπτό, κύριε. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Ναι, ναι, μισό λεπτό να πιω την πένα και τα χειρόγραφα. Ναι, κάτσετε κύριε. Ευχαριστώ. Ναι, ναι. Ναι, ακούω. Παπαναγία. Ναι. Πόσοι μπούταμε στο αυτοκίνητο? Α. Έμαθες πώς έγινε και το δυστύχημα? Α, ήταν μεθυσμένος. Ναι, κοίταξε Κύπρο. Στείλε μου τα υπόλοιπα με το φάξ, α. Ναι, γεια. Αντρέα, από άλλο. Και εσύ, δηλαδή. Ναι, κύριε. Συγγνώμη που συμπληκάμε και... Ωραία, καθόλου, ναι. Τι αγγελία να μην θέλετε? Το μια έτσι
Μια συνηθισμένη αγγελία πόσα στοιχίζει περίπου? Εξαρτάται. 30 με 40 λίρες περίπου. 40. Καλά, καλά. Να σας παρακαλέσω μόνο να την πάρετε σε περίοπτη θέση. Συγγνώμη. Ναι, ελεύθερα. Συγγνώμη, εγώ πιο. Κυρία μου, έτσι. Για να φαίνεται εύκολα, ξέρετε. Ναι, αλλά έτσι να μου ήρθετε, θα την βάλουμε και όλο που έμεινε ο χώρος. Ναι, βέβαια, έχετε δίκιο. Ναι. Φυσικά, θέλετε να την βάλουμε στην πίσω σελίδα, γίνεται, αλλά να πληρώσετε πολλά παραπάνω. Όχι, καλέ, δεν χρειάζεται εξωτερική σελίδα, αντί μόνο. Ωραία, κύριε μου, ακούμε την αγγελία σας. Λοιπόν. Αλλά κυρίως Βέρτα, αλλά θεωρείτε δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ωραία, ακούμε. Λοιπόν, από πάνω. Μισό λεπτό. Ναι. Ναι, από πάνω. Ναι, ακούω. Με συγχωρείτε. Εγώ θεωρείτε. Από πάνω με κεφαλαία γράμματα θα. Εισηγούμε να βάλουμε ανεβρέθη. Μισό λεπτό. Ανεβρέθη. Βρέθη. Ναι, μάλιστα. Παρακάτω. Λοιπόν, πιο κάτω. Ναι. Πού κάτω. Ναι. Ναι, να γράψουμε. Να γράψουμε, παρακαλείτε. Συγγνώμη. Πιο κάτω, ναι, να γράψουμε. Συγγνώμη, παρακαλείτε. Παρακαλείτε όποιος έχει απολέσει έναν. Μισό λεπτό να σας προλαβαίνω όμως. Ωραία. Ναι, ναι. Παρακαλείτε όποιος έχει απολέσει ένα. Ναι, παρακαλώ. Να το ζητήσει από το τηλέφωνο 25-30. Τι πράγμα είπε ότι απολέσει, δεν είναι πρόβλημα να το γράψει. Είπαμε, όποιος έχει απολέσει έναν τυρί. Έναν τυρί. Έναν τυρί κόκκινο, ναι. Ναι. Φερά το μαζί μου. Ναι. Υπέρα το χαμέ. Συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή, ήβρατε εσείς έναν τυρί και ήρθετε να βάλετε αγγελία στην εφημερίδα για να βρείτε ποιος το έχασε, το τυρί? Ακριβώς. Τυρί κόκκινο, δηλαδή ήταν μέσα στη μέση του δρόμου. Μπορεί να ντρέπεσαι τίποτε, κύριε. Ήρθε να με θεωρεί, είμαστε πλημμένοι από τη δουλειά και δουλεύει μα και από πάνω. Άντε, κύριε, σηκώ, φύγε γιατί υπομονήσει για όρια τη. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, δηλαδή. Μα ένα δικαιολογητή από πάνω. Φύγε, κύριε, φύγε να μην είδε πίσω την αστυνομία. Συγγνώμη, δεν θέλω να τώρα. Και να δω. Λίγο έλειψε να με βγάλουν έξω με τις κοτσές να ρωτήσω. Και είχατε δίκιο τα πλάσματα όμως. Χα! Βέβαια. Τα τέλεξ έρχονταν συνέχεια, τα τηλέφωνα χτυπούσαν και βρέθηκα κι εγώ μες στα πόδια τους να θέλω να βάλω αγγελία για το τυρί, να ακούεις και σου. Ήταν ιδιότροπη αλόπως. Ναι, ήταν ιδιότροπη. Μα τελειώνει για δεξιά. Για δεξιά, έτσι κοντά. Ναι, εγκαλά τσάμε, εγκαλά. Ναι, πρέπει να δοκιμάσεις κάπου αλλού. Από αλλού ρε Μαρία. Εσύ καμιά άλλη εφημερίδα. Μα τώρα έτσι ώρα. Καημένη μου. Ένα κατάλαβες άλλο πως όχι καμισά νυχτά επεράσα. Να πάω να κάνω κάτι να φάμε καλό και θέλουμε να μην πάμε παρακάτω. Πού παρακάτω. Να δούμε πώς να βρούμε τον άνθρωπο που έχασε το τυρί. Εγκρίμα, Πέτρο μου. Μπορεί να είναι και πολύ τέτοιος. Είχαμε χρόνο, μην δεν με κατασκευάσω. Παμπίτσα, ναι. Αφού πάμε σε μια ώρα να έρθει, γιατί ήρθε μαζί μα. Είπα να ξεκινήσω σιγά σιγά. Ανδρέα, ο γερό περιμένει. Ναι. Μα έλα πέ μου, τα φαγιά που παραγγείλετε που τα έβαλε, δεν τα έχω. Το ποιο φαγιά. Εποτσιμήθηκε και δεν όρομα να λόγω σε ποια βάση χαρά να βγάλω. Κοντό αφούλη, ποιο το έβαλε, δεν ήταν πόσο μέσα. Μα ποιο αφούλη. Και τώρα με έκορε, σε ένα πράγμα τρογγυλό μέσα. Τρογγυλό. Ναι, και το τύπο με την αγγελία. Με θα ανοίξει. Γιατί? Μπορεί να έχει πόμπα. Δύο ώρα, αστυνομία και κοινωνία. Δύο ώρα. Δράμα είναι η κατάσταση. Η μάνα να κλαίει και να οδύρεται. Ο Τζίρης να προσπαθεί να διατηρήσει την ψυχραιμία του. Είναι εσύ ελπίδες δηλαδή να ζήσει. Πολλά λίες. Να αντέχω για άλλη υπόθεση υπόψη. Ναι, αστυνομικός σταθμός. Ναι. Σε ποιαν εφημερίδα είπετε? Να εκκαινώσετε αμέσως στο κτίριο. Ναι, ναι. Καλά έκαμετε. Εντάξει, έρχομαι. Κάποιος έβαλε τους πόμπα. Καλύτερα να μείνεις εσύ στο σταθμό, να πάω εγώ που ξέρω που εκρηκτικές είναι. Πάω να αλλάξω. Πέτρο, σκέφτηκα κάτι και είμαι σίγουρη ότι τη φορά θα συμφωνήσεις μαζί μου. Να φάμε το τυρί. Μα μιλούμε σοβαρά τώρα. Όχι, επειδή είπες ότι σίγουρα να συμφωνήσω μαζί σου. Άκου, αύριο, εν παραμονή Χριστουγέννων και πολλοί κόσμος θα δουλεύει. Μάλιστα. Δεν αποκλείεται ο άνθρωπος που έχασε το τυρί να πάει αύριο στον μπακάλικο του και να ρωτά αν το εξέχασε στον μπακάλικο.
Μέχρι τώρα δεν κατάλαβα τίποτε. Άκου να σου εξηγήσω, να σου κάνω πιο Γιάννα. Αν αύριο εσύ πιάσεις το τυρί και πάεις πόξω από τον μπακάλικο και σταθείς και κρατάς το ένα χέρι το τυρί και στο άλλο μια πινακίδα που να γράφει ποιος έχασε το τυρί, δεν αποκλείεται εκείνος που το έχασε να βρεθεί. Πώς θα βρεθεί δηλαδή? Αν έμεινε με την εντύπωση ότι εξήχασε το τυρί στον μπακάλικο, να πάει και με αύριο, να σε δει και να έρθει ολόγια πάνω σου. Μάλιστα. Αλλά εγώ πότε να ξέρω ποιον είναι τον μπακάλικο που αγοράστηκε το τυρί? 99% θα αγοράστηκε από κανένα μπακάλικο της περιοχής. Αύριο να πάει στην περιοχή που βρήκαμε το τυρί και να δεις ποιον είναι το πιο κοντινό μπακάλικο. Μάλιστα, πολλά ωραία. Αν όμως το τυρί αγοράστηκε από κανένα μακρινό μπακάλικο, τι γίνεται? Πρέπει να το παίξουμε και λίγο στην τύχη, Πέτρο. Ας ελπίσουμε ότι είναι να βρεθεί ο άνθρωπος που το έχασε. Δεν μη θεωρούμε και κάμνουμε. Ανίωτο, ακούτε το τραπέζι, δύο πράγματα. Μπομπα, αφού σα είπα το καλά, καλά κατάμε κάμα, μισή κατάμε κάτω. Μπομπα, μέτρα. Γεια σα, έλα. Καλά, σα πω. Ναι, καλά, έλα, πάμε να σου δείξω. Το τόσο, κύριε αστυνομικό. Σε ποιο. Έλα, πάμε να σου δείξω, κύριε. Έλα, πάμε και. Με φώσε, ρε, πάμε. Μα πού πάω? Έναν τυρί. Έναν τυρί. Έναν τυρί. Κυριολογία. Αν πας και μπόμπα κάμπολ φυλαρισμένη μες στο τυρί. Είναι ένα σκέτο κότσινο τυρί. Εν το τυρί του τύπου με την αγγελία. Μα να μου πάθετε ούλοι υπόψη με τα δικά. Ωραία. Σύμφωνο. Ότι εκείνος που έχασε το τυρί, μόλις δει την ταπέλα και το τυρί, θα καταλάβει. Ο άλλος κόσμος όμως, που ένι ξέρει, τι θα σκεφτεί που θα με δει να στέκουμε με μια ταπέλα στο ένα χέρι και έναν τυρί στο άλλο? Με τον πάλι, σκέφτεται τι θα πει ο ένας και ο άλλος. Δεν σου έχω πει 100 φορές, όταν πρόκειται να κάνεις μια καλή πράξη, δεν πρέπει να σκέφτεσαι τι θα πει ο Α και ο Β. Στην κοινωνία που ζούμε, το να είναι κανένας καλός, τίμιος και ειλικρινής, παίρνουν το για παλαβόν και καθυστερημένο. Έχω άδικο? Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά. Ένεση, αλλά. Το δίκιο είναι δίκιο, η τιμιότητα είναι τιμιότητα. Μισό δίκιο και μισή τιμιότητα δεν υπάρχουν. Ναι, ρε Μαρία, αλλά τι σχέση έχουν τούτα ούλα που λαλείς με έναν τυρίν τρεις λίρες που το ύβραμε χαμέ και δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκει. Και μάλιστα, ταλαιπωρήσει μας αφάνταστα. Και ακόμα να μας ταλαιπωρήσει κατά που δείχνουν τα πράγματα. Πέτρο, μα που έβαλες το τυρίν? Μες στη τσάντα την νάιλον, όπως μου το έδωξε. Η τσάντα που είναι. Ως γεγονός, η τσάντα που είναι. Έχει ώρα να τη δω. Αλλά όπως δεν την εγκατέβασα από το αυτοκίνητο. Έλα ρε Μαρία, σε παρακαλώ, κοιτάζεις? Έχει γούστο να την έχασες. Μακάρι. Έχει γούστο να με λυπήθηκε ο πλάστης μου και να εχάθην το τυρί. Αλλά που έτσι τύχει. Λοιπόν, αν πράγματι εχάθην το τυρί, σίγουρα υπάρχει Θεός. Πέτρο, εν την ύβρα, κάπου σου έπεσαν ή εξέχασες τη σε κανέναν τόπο. Αν κουμαντάρεις τίποτε, Πέτρο. Μα λαχτάρα που επέρασε απόψε να μου μείνει νου να κουμαντάρω το τυρί. Τέλος πάντων, έκαμαμε ό,τι εμπόρουσα. Ναι, Μαρία, έκαμαμε ό,τι εμπόρουσα. Λοιπόν, επαναπέσω εγώ να κοιμηθώ, α. Άντε, καλή νύχτα. Μα εχάθη σίγουρα. Τι βλάκας που είμαι. Τι βλάκας που είμαι. Να μένει σκεφτώ πιο γλίωρα να χάσω το τυρί.